Η ομάδα γυναικών χαιρετίζει τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εσάς σήμερα για να απαιτήσουμε ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για εμάς και τις οικογένειές μας. Την ίδια ώρα που η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σπάει ρεκόρ με τις πλάτες των κυβερνήσεων και των κομμάτων που συμπορεύονται στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οικογένειες πασχίζουν να γεμίσουν το καλάθι με τα απαραίτητα, να πληρώσουν λογαριασμούς και νίκη, ενώ υπάρχουν χιλιάδες χρεωμένα νοικοκυριά που απειλούνται με εξώσεις. Είμαστε αντιμέτωπες με αποδεκατισμένα δημόσια κέντρα υγείας και νοσοκομεία, χρυσοπληρώνουμε γιατρούς, φάρμακα, εξετάσεις για τον προγεννητικό έλεγχο, τη γέννα, τη φροντίδα του παιδιού. Το μόνο που μας έλειπε είναι το νόμιμο φακελάκι. Οι γυναίκες εργαζόμενες είμαστε αντιμέτωπες με την άγρια εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, με καθυλωμένους μισθούς, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Διεκδικούμε όλα όσα είναι αναγκαία για μια αξιοπρεπή ζωή με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με το έγκλημα γενοκτονίας που συντελείται σε βάρος Παλαιστινίων εδώ και 4 μήνες στη Γάζα από το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ με καθοριστική συμβολή των Αμερικανονατοϊκών. Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο να μην σταλεί η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε το έγκλημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας. Οι περισσότεροι ήταν φοιτητές και νέα παιδιά. Αποκαλύπτουμε τους ενόχους, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ένοχοι είναι όλοι αυτοί που λογαριάζουν τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας όσο ένα εισιτήριο. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ευχαριστώ.